Λοιπόν, να Ναι, δώσουμε τον συγγνώμη, λόγο τώρα συγγνώμη. στον ποιος έχει σειρά τώρα. Νομίζω ότι Ο είναι Αλέκος ο κριτικός. ο Αλέκος ο Κρητικός, ο Γιάννης ο Τριφύλης, ο κύριος Παπαχριστόπουλος και έχει σηκώσει παλιότερα τον και κύριος Καλοφολιάς. Ωραία. Καλοφολιάς και ο Ζητώ συγγνώμη, χρειάστηκε να επουσιάσω για λίγο για τα και κύριος τηλεφώνημα φίλων. Λοιπόν, Παπαχριστόπουλος. δεν ξέρω Συγγνώμη. αν ξέχασα κάποια από αυτά που ελέγχθησαν Λοιπόν. και έτσι πιθανόν να επαναλάβω κάτι που ήδη ελέγχθη. Εγώ θέλω να πω την όλη μας προβληματική και συλλογιστική αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη σαν ένα κάτι ενιαίο συμπαγές μονομπλοκ. Δεν είναι έτσι δυστυχώς. Και αυτό φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Δυστυχώς φαίνεται αυτή το μη ομοιογενές και ομογενές και συμπαγές της Ευρώπης. Όπως φάνηκε και τελευταία πριν από 6 μήνες κατά την εκλογή του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ. Ο βεβαίως εκεί και είναι απορίας άξιων πώς βεβαίως υπηρεσίες διπλωματικές, μυστικές και άλλες Γαλλίας, Γερμανίας δεν εντελήφθησαν τίποτα. Είχαμε ένα μέτωπο που μελισσόδη επιμονή μέτωπο Αμερικής, Βρετανίας και Αυστραλίας να επιβάλλουν τον Αυστραλό υποψήφιο, όπου και το επέτυχαν στο τέλος. Αλλά βέβαια με τη συνδρομή πολλών ευρωπαϊκών χωρών αφενός που τον ψήφισαν και αφετέρου με την αφελή με ερωτηματικό ή χωρίς στάση Γαλλίας και Γερμανίας, της σήμερα θρηνούσης Γαλλίας, όταν οι ίδιες αντί να κοιτάξουν να δουν ποιος υποψήφιος θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ευρωπαϊκές ψήφους, οδηγήθηκαν σε διάσπαση του ευρωπαϊκού μετώπου με αποτέλεσμα να βγει τελικά ο Αυστραλός. Όχι ότι ήταν αυτός ο στόχος του σχεδίου, αλλά ήταν μια έκφραση του ήδη εξυφαινομένου σχεδίου που έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη και τη Γαλλία που σήμερα θυμεί. Δεν ξέρω βέβαια είναι η ζημιά της είναι όπως προσφιέστατα είπε πριν ο πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος 50 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω αν είχε παραγγείλει 100 υποβρύχια. 12 έχω ακούσει ότι είχε παραγγείλει, έχω διαβάσει. Εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρουμε ακριβώς. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι η Ευρώπη, πιάνουμε από αυτή την αφορμή, την περίπτωση της εκλογής του γραμματέα του ΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 22 από τα 37 τότε μέλη του ΟΣΑ. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ήπειρος 26 από τα 37, που σημαίνει ότι εύκολα μπορούσε να επιβάλλει ένα Ευρωπαίο υποψήφιο, πολλό μάλλον όταν είχε τουλάχιστον, θυμάμαι καλά, 25 χρόνια να βγει Ευρωπαίος στην κορυφή του ΟΣΑ. Και όμως παρόλα αυτά, κάποιες χώρες αφελώς, κάποιες όχι αφελώς, αλλά ηθελημένα, έπαιξαν το παιχνίδι αυτού του άξονα, του AUKUS, ο οποίος τελικά εκδηλώθηκε λίγο καιρό μετά, πιάνοντας τον ύπνο ασυγχώρητα την Ευρώπη, θα έλεγα. Επομένως, πρέπει να δούμε λιγάκι όταν ο ρεζόν που λέμε στα γαλλικά για την Ευρώπη ως ενιαία δύναμη, δεν ξέρω πόσο ενιαία είναι. Για να μην πω ότι βεβαίως στην προσανατολάς πλευρά της οι διασπαστικές έτσι, διαθέσεις και τάσεις είναι περισσότερο από εύγλωτες και το διαπιστώνουμε σε πολλές ευκαιρίες. Αλλά και τώρα και με αυτή την αφορμή, σε αυτό το περιστατικό της εκλογής του γραμματέα του ΟΣΑ, φάνηκε επίσης ότι μόνο ενιαία δεν είναι η Ευρώπη. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι αν είχε εκλεγεί Ευρωπαίος στη θέση του ΟΣΑ δεν θα υπήρχε η AUKUS ή ότι αν το είχαν αντιληφθεί εγκαίρως οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι θρηνούντες σήμερα Γάλλοι ότι θα είχε αποτραπεί η σύμπηξη αυτής της συμμαχίας, αλλά οπωσδήποτε θα είχαν δώσει οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν ότι ίσως θα μπορούσαν να τους υπολογίζουν λίγο περισσότερο, να τους συμπεριφέρονται λιγότερο απαξιωτικά. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο. Νομίζω ότι το λόγο τώρα θα πρέπει να το πάρει ο κ. Παπαχριστόπουλος. Κ. Παπαχριστόπουλος, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους σας και καλή περίοδο για την καινούργια ακαδημαϊκή σεζόν που ανοίγει. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα καταρχάς. Μιλώντας για την Κίνα, κάποιος από τους συνομιλητές αναφέρθηκε στα αίτια αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αγγλίας και Αυστραλίας. Ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο την γεωστρατηγική πολιτική της Κίνας τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή. Θα αναφερθώ μετά στα υπόλοιπα. Εάν δούμε την πολιτική της Κίνας στη Νότια Κίνα και ιδιαίτερα στον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο αυτό,
στην περιοχή, ας πούμε, του Gulf of Tonkin, θα διαπιστώσουμε ότι η Κίνα έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό προσδιορισμό. Δεν ξέρω πόσοι από τους συνομιλητές έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση με τα Spratly Islands εκεί, όπου η Κίνα έχει πάρει μια συγκεκριμένη, ίσως την πιο τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή οδό ναυτιλίας και την έχει καταλάβει με το έτσι θέλω, δημιουργώντας ΑΟΣ και παίρνοντας και δημιουργώντας τελικά νησάκια και ναυτικές βάσεις. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον έχει να δει κανείς και να διαβάσει τα συμπεράσματα του συνεδρίου του 19ου Κογκρές του Κομμουνιστικού Κόμματος που έγινε το 2017, το οποίο να θυμίσω ότι ψήφισε την κατάργηση των δύο θητιών του Προέδρου, έτσι που σημαίνει ότι ο Ξίπινγκ έχει πλέον ισόβιο ρόλο αν θέλει, μπορεί να είναι ισόβιος Πρόεδρος στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, στο οποίο αν διαβάσει κανείς τα συμπεράσματα θα δει ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική πολιτική της Κίνας και στην ανάπτυξη. Και ιδιαίτερα, εάν δει λίγο τα νούμερα, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί εκεί θα δούμε και την αντίδραση, μεταξύ του 2011 και 2020 η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Κίνας έφτασε το 76%. Αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι η δεύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Η Αμερική εξοδεύει 778 δισεκατομμύρια ετησίως, με την Κίνα δεύτερη με 252, η Ρωσία είναι πολύ χαμηλά στα 61,7. Για να καταλάβετε αντίστοιχα μεγέθη, η Γαλλία ξοδεύει αντίστοιχα 52,7 δισεκατομμύρια. Η Κίνα όμως κάνει στοχευμένες κινήσεις. Για παράδειγμα, η Κίνα δεν είχε πριν από 15 χρόνια στόλο. Σήμερα έχει αεροπλανοφόρα. Η Κίνα έχει συγκεκριμένη στρατηγική και στην ουσία διεκδικεί από την Αμερική κομμάτι του ειρηνικού. Αυτό είναι και ένας λόγος για τον οποίο βλέπουμε αυτή τη συμφωνία. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Αμερική βλέπει όλες αυτές τις κινήσεις και πολύ σωστά οι προηγούμενοι συνομιλητές είπαν ότι φεύγει από το ενδιαφέρον που είχε προς την Ευρώπη, πηγαίνει προς την Ανατολή και ιδιαίτερα προς την Άπο Ανατολή. Εκεί παίζεται και το οικονομικό παγκόσμιο παιχνίδι πλέον, ας μην γελιόμαστε, και νιώθει πλέον ότι η στρατηγική της Κίνας την παραμερίζει γεωπολιτικά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι οι συνομιλητές μας ξέρουν πολύ καλά ή έχουν παρακολουθήσει αυτό που λέγεται Belt and Road Initiative της Κίνας με τις στρατηγικές τοποθετήσεις τόσο σε λιμάνια όσο και σε οδικούς άξονες. Αν θα φτάσει η Κίνα, κάποιος από τους συνομιλητών είπε, αναφέρθηκε στην Ταϊβάν. Σαφώς η Ταϊβάν είναι από τα αγκάθια στο εγώ της Κίνας, αν θέλετε, στο Don't Lose Face. Το αν θα φτάσει όμως σε πόλεμο για την Ταϊβάν, προσωπικά πιστεύω ότι είναι λίγο συζητήσιμο. Η Κίνα δεν έχει τάσεις να κάνει επιθετικούς πολέμους. Η πολιτική της είναι περισσότερο να κατακτά τον κόσμο έμεσα. Και δείτε το αυτό ότι συμβαίνει στην Αφρική αυτή τη στιγμή, που οι περισσότερες αποικίες της Δύσης αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της Κίνας. Δουλεύει με τελείως διαφορετική στρατηγική και με τελείως διαφορετικό όραμα. Και κλείνοντας θέλω να πω, πρέπει να καταλάβουμε και λίγο την ψυχολογία των Κινέζων όταν μιλάμε για αυτές τις συμφωνίες. Οι Κινέζοι έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη του χρόνου από ό,τι έχουμε εμείς. Θα μπορούσα να αναφέρω και προσωπικά παραδείγματα που είχα σε επαφές μαζί τους και επαγγελματικά και προσωπικά, αλλά η διαφορά είναι ότι αυτοί έχουν πολύ μακροπρόθεσμους στόχους και οράματα και πολύ μεγάλη, αν θέλετε, συστηματική τακτική με την οποία τους ακολουθούν αυτούς τους στόχους. Και για μας θα είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα με την ανομοιογένεια που έχουμε, να τους αντιμετωπίσουμε. Κλείνοντας, σαφώς αυτή η συμφωνία είναι δύσκολη για μας στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η αποχώρηση των Αμερικάνων προς την Άπο Ανατολή θα αφήσει ένα κενό στην Ευρώπη και σαφώς και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ίσως μία ενίσχυση, σκέψη, της Ελλάδος, των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, πολύ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα,
να είναι και λίγο πιο υποφελής. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, ας πούμε, να μπαίναν οι Ισραηλοί στην διαχείριση ή στην εκμετάλλευση μελλοντικών κοιτασμάτων αερίου στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Έχουμε ακόμα 3 πτήσεις. Η μία είναι από τον κύριο Τριφίλη, τον Γιάννη Τριφίλη, ο Αλέξανδρος ο Καλοφολιάς και ο Δημήτρης ο Κούρκουλας. Και νομίζω ότι έτσι θα κλείσουμε τον πρώτο κύκλο, την πρώτη συνάντηση. Γιάννη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ευχαριστώ και πάλι για την συμμετοχή, αλλά και ειδικά σήμερα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και βρήκα και πολύ ενδιαφέροντα μερικά από τα στοιχεία που έφερε ο κύριος Βενιζέλος, ειδικά τη χρήση της Αγγλίας ως προσέγγιση, παράκαμψη μάλλον κάποιων δυσκολιών που θα υπήρχαν εσωτερικά στην Αμερική. Απλώς μου ήρθαν διάφορες σκέψεις και βεβαίως δεν είναι όλες άμεσα πάνω στο AUKUS, αλλά γύρισε η κουβέντα ούτως ή άλλως στο διπολικό. Καταρχήν να πω ότι με τα τελευταία νούμερα των military budgets φαίνεται ότι ίσως να είναι υπερδύναμη η Κίνα με 4 φορές τις επόμενες υπερδυνάμεις, ακόμα και με το μαθηματικό ορισμό. Τώρα, να αναφέρω επίσης ως πολύ σημαντικό παράγοντα πόσα τρισεκατομμύρια έχει η Κίνα σε ομόλογα αμερικάνικα, στην ισορροπία δυνάμεων που αναφέραμε πριν. Να πω ότι η πράσινη ατζέντα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής είναι στην ουσία και ένας προστατευτισμός εμπορικός από τα προϊόντα της Αποανατολής και των αναδυόμενων οικονομιών, έστω με την πρόφαση ότι αυτά θα είναι φτιαγμένα με βρώμικο τρόπο και συνεπώς πρέπει να φορολογηθούν παραπάνω ή να αποφευθούν για άλλους λόγους. Γενικά υπάρχει μια πιο σκληρή γραμμή και στη Μεσόγειο αλλά και στην Ευρώπη για τις κινέζικες επενδύσεις και πώς το λένε δεύτερες σκέψεις γύρω από το πόσο ωφέλιμες μπορεί να είναι αυτές στο μακροπρόθεσμο. Δεν θα με εξέπλητε ένα σενάριο πολύ υποθετικό, τώρα λίγο πιο επιστημονική φαντασία, στο οποίο τα τοξικά νέφη της Κίνας φτάνοντας στα δυτικά παράλια της Αμερικής να προκαλέσουν, ας πούμε, την αίσθηση ότι είναι κάποιο είδους εισβολής ή πολεμικής πράξης, αλλά υπάρχουν πολλά trigger points, όπως συζητήσαμε, για να εκφράσει κανείς την προσπάθειά του να βάλει το νούμερο 2 πιο χαμηλά στην κατάταξη. Τώρα, όσον αφορά τη Μεσόγειο, που βεβαίως πολύ σωστά και εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με τα δικά μας, όχι μόνο να παρατηρούμε τον άλλον, για να έχει και, πώς το λένε, application η σκέψη που γίνεται εδώ πέρα, κατά τον επίκουρο, ας πούμε, ως προς τη φιλοσοφία, να έχει ένα ρόλο να παίξει στη ζωή μας. Και σε αυτό θέλω να πω ότι νομίζω ότι η Τουρκία τελικά, αργά αλλά σταθερά, θα πάει τον δρόμο της Ασίας και τελικά τον δρόμο της Κίνας. Πιθανόν σε ένα rebound απογοήτευσης και ίσως υπό την απειλή της Ρωσίας και να τελειώσει αυτό το πράγμα. Επίσης, να θυμίσω ότι και με την Τουρκία συζητούσαμε για πολλά έτη να μπει στην Ευρώπη, αλλά δεν πολύ υπήρχε περίπτωση, όπως και τώρα με τις χώρες αυτές ακριβώς δίπλα στη Ρωσία, που δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε μόνοι μας να χτυπήσουμε την αρκούδα και να προκαλέσουμε την οργή της, ιδίως χωρίς να έχουμε δικό μας τρόπο να αμυνθούμε. Σε γενικές γραμμές ως Ελλάδα νομίζω ότι είμαστε, πώς το λένε, stuck με τη Γαλλία και την Ευρώπη και αυτό για μας που είμαστε μικρή χώρα και μας παίζουν και είμαστε κομμάτι τους από την αρχή ως δημιούργημά μας πολιτισμικό αλλά και πρόσφατα οικονομικά, πώς το λένε, ένα μέρος. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, είναι καλό. Δεν έχουμε, βέβαια θα δούμε κατά πόσον η Γερμανία θα είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της Γαλλίας, γιατί αυτό νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Στη Μεσόγειο ειδικότερα όλες οι χώρες έχουν κάπως ανταγωνιστικά σχέδια μεταξύ τους, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία. Δεν θα είναι τόσο απλή υπόθεση, αλλά νομίζω ότι ο ισχυρός παίκτης η Γαλλία θα είναι και ο καθοριστικός παράγοντας και απουσία της Αμερικής. Ίσως αυτό σχεδόν να καλύψει το κενό που θα άφηνε πίσω του εμάς. Και σε γενικές γραμμές δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να κάνει η Ευρώπη στρατό δικό της και σίγουρα όχι υπολογίσιμο στρατό στο χρονικό διάστημα που θα είναι απαραίτητο για να έχει relevance.
και οι πιθανότητες είναι ότι τελικά θα γίνει δευτερεύον παίχτης στο αγγλοσαξονικό άρμα και θα πούμε και merci beaucoup. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ξέχασα να δώσω το λόγο στον κύριο Γούτο. Τάσο, έχεις το λόγο. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό μόνο ήθελα να πάρω. Τα τελευταία 50-60 χρόνια δείχνουν ότι έχουμε πτώσει, έχουμε παραχμή στην Δύση, η οποία δεν φαίνεται να ξεπερνιέται. Είναι δεδομένο ιστορικά ότι η Κίνα θα φτάσει τουλάχιστον σε ισχύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν νομίζω ότι θα επιτεθεί στην Ταϊβάν, διότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνει. Μπορεί να της δοθεί η Ταϊβάν από τη Δύση, αν θέλετε έτσι γενικότερα, για να αποφευχθεί σύγκρουση. Η σύγκρουση όμως θα είναι αναπόφευκτη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορέσουν να έχουν συμμάχους ή τουλάχιστον όχι ανταγωνιστές την Ευρώπη και τη Ρωσία. Εάν η Ευρώπη και η Ρωσία μπορούν να κάνουν μια οντότητα και υπάρξει ένα τριπολικό σχήμα στο μέλλον, η Κίνα δεν θα μπορέσει να γίνει ηγεμόνας όλου του πλανήτη. Εάν όμως αυτό δεν το πετύχουν η Ευρώπη και η Ρωσία, τότε είναι αναμφισβήτητο κατά τη δική μου γνώμη ότι κάποια μέρα το ρόλο που παίζουν σήμερα οι ΗΠΑ θα το παίζει η Κίνα. Και το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι η Ευρώπη, η οποία όλοι το ξέρουμε, δεν είναι ενωμένη, δεν έχει μια φωνή, δεν έχει μέλλον χωρίς μια φωνή. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να παίξει το ρόλο, να φέρει τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες κοντά, έτσι ώστε να μην είναι ανταγωνιστές και να υπάρχουν δύο πόλοι ισχυροί μπροστά απέναντι στην Κίνα, το οποίο σημαίνει ότι η Κίνα θα είναι πάντοτε πάρα πολύ προσεκτική για το πόσο θα τραβήξει το σκηνή. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.